Γεια και χαρά σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε όλοι πολύ πολύ καλά. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα είμαι εξαιρετικά χαρούμενη για τους εξής τρεις λόγους. Πρώτον, ξεπεράσαμε τους 4.000 subscribers και παιδιά, όσο μεγαλώνει αυτό το κανάλι, εγώ νιώθω σαν να μεγαλώνει το παιδί μου, έτσι. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω αυτό το συνέστημα. Αν θέλετε και εσείς να εγγραφείτε στο κανάλι μου, πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe και φυσικά πατήστε και το κουδουνάκι, μην το ξεχάσετε αυτό, γιατί μαθαίνω ότι είναι εξίσου σημαντικό για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Δεύτερον, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτό εδώ το no makeup makeup look, πολύ φρέσκο, πολύ λαμπερό, μακιγιάζ και λίγο ηλιοκαμένο, σαν να έχετε γυρίσει μόλις από τη θάλασσα και να σας έχει χτυπήσει ο ήλιος. Και τρίτον, είμαι πολύ χαρούμενη για το σημερινό giveaway, γιατί όλα τα προϊόντα που σας έδειξα από την NYX στο haul της προηγούμενης εβδομάδας, από το PR kit που μας έστειλαν, θα γίνουν δικά σας. Τα προϊόντα αυτά είναι το Prime Set Refresh Spray, το Hydrating Jelly Primer από τη σειρά Bear With Me, επίσης έχουμε το Tinted Skin Veil, το Bronzer California Beaming, την Illuminating Powder Born to Glow, δύο προϊόντα για τα χείλη, το καινούργιο του σπινέλο και όλα αυτά μέσα σε ένα υπέροχο νεσεσέρ. Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε πώς θα τα κερδίσετε όλα αυτά, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες στην περιγραφή και αν θέλετε να δείτε πώς δημιούργησα αυτό το no makeup makeup look, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το spray, από το Prime Set Refresh, το οποίο έχει εκχυλίσματα αλόης και αγγουριού, ελαχιστοποιεί την όψη των πόρων, διαβάζω εδώ, και προσφέρει ενυδάτωση έως και 8 ώρες. Έχει από τα καλύτερα spray που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου, γιατί δεν σου αφήνει σταγόνες υγρού στο πρόσωπο, σε καμία περίπτωση, είναι πάρα πολύ απαλό το μύστη του και έχει και μια πάρα πολύ ωραία δροσιστική μυρωδιά. Αμέσως μετά εφαρμόζουμε το primer και αυτό το primer έχει μια πολύ ιδιαίτερη υφή και μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση επίσης. Είναι σε μορφή gel, έρχεται σε αυτό το βαζάκι με το καπάκι του. Α, να σας πω ότι το Prime Set Refresh κοστίζει 11,23€ και είναι 130ml και το συγκεκριμένο Hydrating Jelly Primer κοστίζει 16,39€ και είναι 40 γραμμάρια. Θα πάρω λοιπόν μια μικρή ποσότητα στο δάχτυλό μου, είναι πραγματικά παιδιά ζελέ, πάρα πολύ περίεργη η υφή του και πάρα πολύ δροσιστικό για την επιδερμίδα, το καλοκαίρι δηλαδή θα χαιρόσαστε να το εφαρμόζετε, ειδικά αν έχετε ξηρή επιδερμίδα ή κανονική, νομίζω ότι θα είναι ο καλύτερος σας φίλος. Εγώ θα το βάλω περιμετρικά, γιατί στο κέντρο θέλω να βάλω ένα mattifying primer για να με κρατήσει matte και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι λίγο κολόδες, μη σας ανησυχεί αυτό, θα πρέπει να περιμένετε ένα λεπτάκι να στεγνώσει πριν προχωρήσετε στο Tinted Skin Veil. Στο κέντρο λοιπόν του προσώπου θα βάλω το Can't Stop Won't Stop Primer από την NYX. Βλέπετε ότι με το που το εφαρμόζω όλα γίνονται αυτομάτως πάρα πολύ matte. Αφού στεγνώσαν λοιπόν τα primer, ώρα να χρησιμοποιήσουμε το Tinted Skin Veil από την NYX. Αυτό κυκλοφορεί σε 12 αποχρώσεις. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, θα διάλεγα την προηγούμενη από αυτή που μου έστειλαν. Το έχω στην απόχρωση Golden Camel, είναι λίγο σκούρο, αλλά θα το χρησιμοποιήσουμε για σήμερα και θα δείτε τι ωραίο ηλιοκαμένο αποτέλεσμα θα μας δώσει. Λέει ότι έχει 8 ώρες διάρκεια και συνεχίζει και αυτό να ενυδατώνει την επιδερμίδα. Είναι 27ml, κοστίζει 10,19€. Απόλυτα φυσική αίσθηση, αφήνει την επιδερμίδα να αναπνέει και είναι non-comedogenic, που σημαίνει ότι δεν θα σας μπλοκάρει τους πόρους, δεν θα σας δημιουργήσει σπυράκια. Εμένα μου αρέσει να το εφαρμόζω με το πινέλο αυτό όπως εφαρμόζω και το foundation μου. Σήμερα όμως θα χρησιμοποιήσω στην μία μεριά του προσώπου μου το πινέλο και στην άλλη αυτό εδώ το Beauty Sponge από Real Techniques, που είναι και αυτό μέσα στις πρόσφατες αγορές μου, το είδατε στο haul της προηγούμενης εβδομάδας, για να δούμε πώς εφαρμόζεται. Λοιπόν, μην τρομάξετε με το χρώμα, είναι αρκετά σκούρο. Όπως βλέπετε, δεν μας δίνει πάρα πολύ κάλυψη. Σίγουρα θα χρησιμοποιήσω εγώ και concealer από πάνω, γιατί έχω αρκετές ατελείες στην επιδερμίδα μου. Πάντως έχει περισσότερη κάλυψη σίγουρα από μία BB cream, γιατί εγώ με τις BB cream δεν τα πάω καθόλου καλά. Μου φαίνονται πάρα πολύ ελαφριές. Θα περάσω και από την άλλη μεριά με το Beauty Sponge. Δεν ξέρω ποια πλευρά σας αρέσει περισσότερο. Εμένα νομίζω αυτή με το πινέλο. Αλλά και οι δύο, όπως βλέπετε, έχουν μία πολύ ωραία λάμψη. Παρόλο που έχει αλλάξει το χρώμα του προσώπου μου και έχει γίνει πολύ πιο σκούρο, δεν φαίνεται, αν δεν δείτε το υπόλοιπο σώμα που είναι πιο λευκό, ότι φοράω ένα βαρύ προϊόν. Θα περάσω τώρα σε concealer και παιδιά θα χρησιμοποιήσω τα μεγάλα όπλα. Αυτό είναι το concealer της Laura Mercier, έχει δύο αποχρώσεις όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ πηχτό, δεν είναι για χρήση κάτω από τα μάτια, αλλά είναι τέλειο για να καλύπτει τις ατέλειες στο πρόσωπο και τα σπυράκια όπως θα δείτε. Και μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί μπορείς να κάνεις την τέλεια απόχρωση για την επιδερμίδα σου συνδυάζοντας αυτές τις δύο αποχρώσεις. Και αυτό ακριβώς θα κάνω ξεκινώντας από αυτό εδώ που με ενοχλεί πάρα πολύ που το βλέπω.
και τα μποναριστά θα πάω από πάνω και θα τοποθετήσω το concealer. Πάμε στα concealer, NYX και Unstop Unstop. Αυτό είναι στην απόχρωση 7 μου, είναι πολύ σκούρο, γι' αυτό θα το αναμίξω με το 6,5 από Makeup Revolution. Και αυτά τα δύο θα χρησιμοποιήσω στην περιοχή κάτω από τα μάτια. Και επίσης θα φωτίσω και το κέντρο του προσώπου μου. Αμέσως τώρα θα σετάρω στην περιοχή κάτω από τα μάτια αλλά και στο ταφ και φυσικά στις περιοχές που έβαλα concealer γιατί δεν θέλω να κουνηθεί καθόλου. Δεν θα βάλω άλλη πούδρα στο πρόσωπό μου γιατί τώρα θέλω να χρησιμοποιήσω ένα υγρό προϊόν. Αυτό είναι για μάγουλα και χείλη από Dr. Popo. Σας έχω ξαναδείξει αυτό σίγουρα σε προηγούμενο βίντεο που δεν έχει χρώμα. Αυτό έχει και χρώμα και θα είναι και το lip gloss μας για σήμερα. Ένα πολυχρηστικό προϊόν το οποίο, παιδιά, δείτε, σας δίνει αυτό το πολύ ωραίο, ζουμερό, ζωντανό αποτέλεσμα στα μάγουλα. Σαν να έχετε πάει μόλις γυμναστήριο και να έχετε φουντώσει, να έχετε περπατήσει λίγο πιο γρήγορα, σαν να σας έχει λίγο αρπάξει ο ήλιος, σαν να σας έχει τσιμπήσει κάποιος το μαγουλάκι. Και αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο στην μύτη. Και πάμε τώρα να δώσουμε λίγο ζεστασιά στο πρόσωπό μας με το California Beaming. Είναι αυτό εδώ το bronzer από την NYX για πρόσωπο και σώμα. 14 γραμμάρια, 11 και 23 κοστίζει και θα το εφαρμόσουμε αυτό εδώ το πινέλο. 17 και 41 κοστίζει, είναι για πούδρα λάμψης, bronzing και contouring. Βλέπετε το σχήμα του βοηθάει πάρα πολύ στο να μπαίνει εδώ στα ζυγωματικά. Θα το περάσω και πάνω από τη ράχη της μύτης. Αυτό νομίζω ότι σου δίνει το απόλυτο ηλιοκαμένο εφέ σε αυτό το μακιγιάζ. Και λίγο κάτω από το σαγόνι μου. Θα περάσω στο ρούζ αμέσως τώρα και θα χρησιμοποιήσω ένα προϊόν που ήταν επίσης στο haul της προηγούμενης εβδομάδας και είναι το NARS Orgasm. Αυτό το ρούζ τελικά, παιδιά, έχει μια διαφάνεια και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ιδανικό για το σημερινό μακιγιάζ γιατί δεν είναι καθόλου μα καθόλου βαρύ, ίσα ίσα δεν είναι... Ακόμα μια μεγαλύτερη λάμψη στο ρούς που έχουμε βάλει και το σταθεροποιεί βέβαια. Για το μακιγιάζ των ματιών σήμερα, επειδή θέλω να είναι πάρα πολύ φυσικό, θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την Camel Palette. Μου ζητήσατε να τη χρησιμοποιήσω στο προηγούμενο βίντεο. Είναι μία από τις πρόσφατες αγορές μου από την Natasha Denona. Και με αυτό εδώ το πινέλο θα πάρω αυτή εδώ την σκιά που βρίσκεται στο κέντρο. Και ξεκινώντας από την βάση των βλεφαρίδων μου, θα την βάλω σε όλο το βλέφαρο. Προς τα πάνω μέχρι το κόκαλο. Κρατάω το σχήμα του ματιού, δεν θα τα φέρω πολύ προς τα έξω. Θέλουμε το αποτέλεσμα να είναι πάρα πάρα πολύ φυσικό. Τώρα με ένα πιο συγκεκριμένο πινέλο θα έρθω εδώ ακριβώς κάτω από το κόκαλο, θα πάρω την ελαφρώς πιο σκούρα σκιά και θα κάνω μία μικρή σκίαση. Το πολύ ωραίο με τις σκιές της Natasha Denona είναι ότι παιδιά μπλεντάρονται τόσο τέλεια που δεν βλέπεις πού ξεκινάει μία και πού σταματάει η άλλη. Δηλαδή είναι... Απίστευτο αυτό, ειδικά όταν θέλεις να κάνεις έτσι πιο φυσικά μακιγιάζ. Βλέπετε ήδη τη διαφορά από το ένα μάτι στο άλλο και θα χρησιμοποιήσω τώρα εδώ την πιο φωτεινή σκιά. Αυτή έχει ένα ελαφρύ ηρετισμό μέσα, θέλω να δώσω λοιπόν λίγο φως εδώ στο εσωτερικό του ματιού. Μπορείτε και με το δάχτυλό σας τα μοναριστά να τη βάλετε. Και θα βάλω ελάχιστη ποσότητα και στο κινητό βλέφαρο, εδώ στην αρχή όμως μόνο. Με το δεύτερο πινέλο που χρησιμοποίησα θα πάρω την πρώτη σκιά και θα έρθω από κάτω, χαϊδεύοντας την κάτω γραμμή των βλεφαρίδων μου ουσιαστικά. Και με την δεύτερη σκιά θα έρθω εδώ στην εξωτερική γωνία και θα το φέρω έτσι και λίγο προς τα πάνω. Την ίδια σκιά, εδώ αυτή την κρέμ, θα την βάλω και κάτω από το φρύδι μου. Θα προχωρήσω σε μολύβι ματιών 24-7 Glide On Eye Pencil από την Urban Decay στην απόχρωση Demolition. Είναι ένα πολύ σκούρο καφέ και θα το φέρω οριακά εδώ στη γραμμή των βλεφαρίδων μου. Κυρίως από τη μέση και έξω, χωρίς να ξεφεύγω, δεν θέλω να κάνω liner, έτσι. Θα το φέρω και προς το εσωτερικό, πάρα πάρα πολύ κοντά και όσο πλησιάζω εδώ θα το φέρω στο εσωτερικό του ματιού και όχι έξω από το μάτι, όχι πάνω από το μάτι. Τώρα λοιπόν που έχω τοποθετήσει το μολύβι θα πάρω αυτό το πινέλο που είναι σαν μολυβάκι η μύτη του και λίγη από την σκούρα καφέ σκιά που έχουμε εδώ στην παλέτα και θα αρχίσω να μουτζουρώνω και να σβήνω το μολύβι. Και αυτό είναι το μόνο μακιγιάζ που θα κάνουμε στα μάτια για σήμερα. Άφησα επίτηδες άβαφο το αριστερό μάτι για να δείτε τη διαφορά. Έχουμε αναδείξει λοιπόν τα χαρακτηριστικά μας χωρίς να είναι smoky, χωρίς να είναι πολύ βαρύ. Πάω να ολοκληρώσω και το αριστερό μάτι και να φτιάξω free off camera και επιστρέφω. Είμαι και πάλι εδώ και κρατάω στο χέρι το αγαπημένο μου εργαλείο. Είναι αυτό εδώ το Eyelash Curler από Tweezerman. Επενδύστε σε ένα καλό τέτοιο εργαλείο γιατί θα σας δώσει πραγματικά πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες σας. Αν θέλετε πολύ φυσικό no makeup makeup, μην βάλετε καθόλου και μάσκαρα. Νομίζω ότι αυτό αρκεί. Αλλά εγώ θα βάλω μάσκαρα γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα αντικείμενα που θα έπαιρνα μαζί μου αν έμενα σε ένα ερημικό νησί. Μάσκαρα και lip gloss ή lip balm τέλος πάντων για να κρατάω εντατωμένα τα χείλη μου. Και αντιλιακό! Λοιπόν, αν έχετε καφέ,
Ακόμα καλύτερα, εγώ δεν έχω τώρα, θα βάλω μαύρη και θα βάλω ελάχιστη. Και τελευταίο βήμα στο σημερινό μακιγιάζ είναι να σετάρουμε φυσικά το πρόσωπό μας με το ίδιο σπρέι που χρησιμοποιήσαμε και στην αρχή. Το χορταίνω αυτό το σπρέι, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε τώρα στον πρωταγωνιστή όλου του look που θα μας δώσει αυτή την bronzer λάμψη. Δεν θα το βάλω στο πρόσωπό μου γιατί αυτό είναι λίγο σκούρο για μένα, είναι το Ultra Light Beam, αλλά θα το χρησιμοποιήσω στο σώμα μου. Θα χρησιμοποιήσω το ίδιο πινέλο που είχα χρησιμοποιήσει και πριν και θα ξεκινήσω να το εφαρμόζω εδώ. Παιδιά, έχω γίνει μια χρυσή θεά! Απίστευτο! Είναι τρομερό! Και μου αρέσει γενικά όπως απλώνεται με το συγκεκριμένο πινέλο και στο ντεκολιτέ. Θα βάλω και λίγο στους ώμους μου. Αυτό σημαίνει όταν βάζεις πάρα πολύ, παιδιά. Τι λάμψη είναι αυτή, τι χρώμα. Νομίζω ότι θα το κάνω και με το χέρι μου. Και με αυτά και με αυτά, με τόση λάμψη και τόσο bronzer, ξέχασα τα χείλη, παιδιά. Λοιπόν, κανονικά στο no makeup look δεν κάνουμε περίγραμμα στα χείλη. Επειδή όμως ξέρω ότι τα θέλετε έτσι λίγο πιο juicy, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το μολύβι από τη Seventeen, είναι το νούμερο 03 και θα έρθω εδώ ελαφριά για να κάνουμε το σχήμα. Αυτό το μολύβι μου αρέσει πολύ γιατί είναι ακριβώς το χρώμα των χειλιών μου. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τώρα το Dr. Popo που χρησιμοποιήσαμε και στα μάγουλα στην απόχρωση Red Balm στα χείλη μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το προϊόν γιατί εκτός του ότι κρατάει τα χείλη σας ενωμένα όλη την ημέρα, σας δίνει και αυτό το χρώμα των χειλιών σας, αλλά καλύτερο, το πολύ φυσικό, πολύ ζουμερό, σαν να τα έχετε δαγκώσει. Λοιπόν, αυτό είναι το σημερινό μακιγιάζ. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια ποιο από αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε σήμερα θα θέλατε κι εσείς να χρησιμοποιήσετε αφού το είδατε εν δράση. Θέλω επίσης να ψεκαστώ με το Pixi Sun Mist που ήταν μία από τις αγορές που έκανα προσφάτως επίσης και μου είπατε ότι θέλετε να το χρησιμοποιήσω πάνω από μακιγιάζ για να δείτε πώς εφαρμόζεται και θα το κάνω αμέσως τώρα. Λοιπόν, εισέπνευσα και λίγο. Όπως βλέπετε, έχει μείνει μία μικρή κουκίδα, ας πει εδώ. Γενικά δεν βλέπω άλλη εγώ τώρα από αυτή την απόσταση. Έχω βάλει και λίγο στα μαλλιά. Αλλά δεν είναι τίποτα που δεν διορθώνεται με το Beauty Blender. Το χρησιμοποιείτε νοπό, καμπονάρετε το αντιλιακό από πάνω και το μακιγιάζ σας δεν χαλάει καθόλου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Ελπίζω να καταφέρει να προσφέρει και προστασία βέβαια. Αυτό έχει SPF 30. Αυτά λοιπόν για σήμερα, όπως πάντα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στην περιγραφή για να κερδίσετε τα προϊόντα από την NYX, πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!